Θάσο τώρα εντός συνόρων νέο συναγερμό στην πυροσβεστική σήμανε μεγάλη αναζωπήρωση Γιώργο Πρωτοψάλτη. Ούτε 24 ώρες δεν πέρασαν Μάρκο από την στιγμή που κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο ε, την φωτιά που έκαιγε εδώ και μέρες στην Θάσο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει νέα αναζωπήρωση ε, τα ξημερώματα και μάλιστα σε ένα σημείο ε, κοντά στην βόρεια είσοδο τη σκάλα ποταμιά, σε μια χαράδρα σε δύσβατο ε, σημείο. Ηταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστική, καθώ λόγω των δύσκολων προηγούμενων ημερών είχαν παραμείνει ισχυρέ δυνάμει στο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν με την τελευταία ενημέρωση, είναι καλύτερη η εικόνα από το σημείο. Να πούμε ότι επιχειρούν συνολικά 185 πυροσβέστες με 15 ομάδε πεζοπόρων τμήματων και 38 οχήματα. Ενώ μέχρι και πριν από λίγη ώρα υπήρχαν αλλεπάλληλε ρήψει από 12 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα με τη συνδρομή και του συντονιστικού ελικόπτερου τη πυροσβεστική, ώστε να μπορέσουν να θέσουν υπόλοιπο τι φλόγε πριν απειλήσουν κατοικημένε περιοχέ κοντά στη σκάλα Ποταμιάς και το Θεολόγο. Καλύτερη εικόνα το κρατάμε αυτό.